Στην τελική ευθεία μπαίνει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, με την ανακήρυξη τουριστικού αναδόχου τις επόμενες μέρες, όπως δήλωσε αποκλειστικά στην Κρήτη TV ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννης Καρνέσης. Η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καστελίου και τις οδικές συνδέσεις είναι στο τελευταίο στάδιο οριστικοποίησης, όπως λέμε, των συμβατικών εγγράφων, με στόχο τις επόμενες μέρες να γίνει η ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου και στη συνέχεια να σταλεί η σύμβαση για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Εκεί βρισκόμαστε. Ξέρετε ότι αυτά τα έργα έχουν πολύ μεγάλη προετοιμασία χρονικά μέχρι την έναρξη της παραχώρησης για να μειωθεί μετά ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή του έργου. Για το κομβική σημασία έργο για το νησί, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό κορεσμένο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, αναφέρθηκε το Ηράκλειο ο κ. Καρνέσης, ο οποίος εκτιμά ότι οι εργασίες κατασκευής του θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2019. Αυτό θα εξαρτηθεί, και από, από την πορεία της κύρωσης της σύμβασης στη Βουλή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Κατ' εκτίμηση πιστεύω αρχές του 19 θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή. Σύμφωνα με τον κύριο Καρνέση, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες του έργου, το οποίο να σημειωθεί ότι είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά έργα που θα γίνουν στη χώρα μας, απογειώνοντας τον κρητικό τουρισμό, δημιουργώντας παράλληλα αναπτυξιακές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι όπως τα κοινά δημόσια έργα που προχωρούν γρήγορα στην συμβασιοποίηση της σύμβασης και μετά δημιουργούνται τα προβλήματα. Εδώ στο Καστέλι έχουμε ακολουθήσει διαφορετικό τρόπο δημοπράτησης. Το έργο δημοπρατείται με σύμβαση παραχώρησης, απαιτείται πολύ λεπτομερής εξέταση της σύμβασης στο τελικό της στάδιο με βάση και την προσφορά του παραχωρησιούχου. Και γι' αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθυστέρηση, ο χρόνος είναι φυσιολογικός για μια σύμβαση παραχώρησης. Όπως εκτιμάται, το νέο αεροδρόμιο θα πάρει σάρκα και οστά το 2023. Σε ό,τι αφορά στο διαγωνισμό για το έργο του ΒΟΑΚ, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου αναφέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας: Το ΒΟΑΚ είναι ένα πρόσφατα δημοπρατημένο έργο μετά από πολλές, ας το πούμε, πολύ μεγάλη εξέταση του τρόπου δημοπράτησης. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Στόχος είναι να πάμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πιστεύω ότι ο διαγωνισμός θα πάει καλά.